χρόνια στη σκαμπιά. Σκοτώθηκαν παιδιά, γαμήθηκαν μυαλά. Να τόσα είναι τα μάτια, η δίκη συζητούν. Εικόνες μαχαιριές, φωνές πιο δυνατές. Και γίνανε καρδιές. Δυο ελευθερία παντού, αυτονομία. Ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι μαζί με τον σκηνοθέτη Βασίλη Μουσούλη. Βασίλη, καταρχήν ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Συναντηθήκαμε με αφορμή την ταινία, ντοκιμαντέρ, τα τραγούδια του underground, τα τραγούδια της Επανάστασης, αλλά θα μιλήσουμε γενικά για σένα, δεν θα αφιερωθούμε σε αυτό, εντάξει. Cool. Ωραία. Θέλω να μου πεις πότε γεννήθηκες και πού. Γεννήθηκα το 1963 στη Μελβούρνη, Αυστραλία. Γι' αυτό καταλαβαίνετε τι προφορά που έχω. Ελληνικά τα σπασμένα ελληνικά μου. Οι γονείς μου ήταν μετανάστες από εδώ, η Αυστραλία το 60-61 και γεννήθηκα εγώ εκεί στο 63. Ωραία. Με τη σκηνοθεσία πότε πρώτο ξεκίνησες να ασχολείσαι και γιατί? Κάτι ήταν μέσα μου όταν ήμουνα στην εφηβεία και πρώτα στα 15 χρονών έγραφα μουσική, έγραφα τραγούδια. Είχες και κάποιο γκρουπ, ας πούμε, έτσι μόνος μου, και τα μάλλον τη φωνούσα έτσι σε ένα lo-fi τρόπο και είχε λίγη πλάκα και με την αδελφή μου και με τον ξαδελφό μου. Είχα το καλλιτεχνικό επιθυμία κάπως, την είχα μέσα μου και μετά σε μια στιγμή όταν ήμουν 18-19 κάτι έγινε που έβλεπα ταινίες και κάτι μου ήρθε και ήθελα να κάνω κι εγώ μια ταινία έτσι. Και δεν είχα φίλοι γύρω μου που το έκαναν αυτό, δεν πήγαινα σχολείο να το μάθω σε σχολείο. Κάτι μου ήρθε και άρχισα να κάνω ταινίες έτσι μόνος μου, με Super 8, με το film. Έχεις κάνει και θα σε ρωτήσω γι' αυτό μετά κάτι με το Super 8. Οι γονείς σου είχαν κάποια σχέση, ας πούμε, έτσι, το θες τώρα έτσι, γενικά με καλλιτεχνία, ας πούμε, κάναν κάτι? Δεν είχαν. Ήταν από χωριά εδώ. Ο πατέρας μου από ένα χωριό στον Όλυμπο και η μητέρα μου από την Ικαρία. Και βρεθήκαν στην Αυστραλία, παντρευτήκαν. Ήταν εργάτες, ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι που δεν είχαν... Δεν είχαν και καιρό για κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Ναι, ναι, έτσι η ζωή ήταν λίγο δύσκολη εδώ, το δεκαετία του 50, παρά και να ήταν και 8-10 χρόνια μετά από τον εμφύλιο και τέτοια, ακόμα ήταν δύσκολα το τέλος δεκαετία του 50 και αποφασίσαν να πάνε Αυστραλία. Ναι. Ωραία. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν έχεις σπουδάσει σκηνοθεσία. Όχι, δεν έχω. Έχεις κάνει κάποια μαθήματα ή τίποτα? Για σκηνοθεσία όχι σχεδόν. Και στο πανεπιστήμιο άρχισα να κάνω ένα πτυχίο στην ψυχολογία και κράτησα 6 μήνες, δεν μπόρεσα. Το παράτησες. Το παράτησα και έκανα κάτι μαθήματα για σκηνοθεσία. Πρόχειρα ένα μικρό πράγμα, αλλά δεν ήταν τίποτα. Τα πιο πολλά τα άμαθα εγώ μόνος μου. Να σου πω, πόσο δύσκολο ήταν αυτό, δηλαδή, πώς το άμαθες μόνος σου? Πώς φάνηκε όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε? Σε δυσκόλεψε σε κάποια σημεία? Δεν με δυσκόλεψε. Είναι σαν, δεν ξέρω, σαν να μην ξέρεις τα κουμπάς και μπαίνεις μέσα στη θάλασσα και σιγά σιγά το μαθαίνεις. Και είναι και ευχάριστο έτσι που το κάνεις έτσι σιγά σιγά και λίγο λίγο και έκανα κάτι, τα πρώτα ήταν σαν εικόνες που έβγαζα στο δρόμο και στο σπίτι, τίποτα σχεδόν, αλλά έμαθες πώς να κάνεις το μοντάζ, να κάνεις μια σειρά στις εικόνες και μετά και με την αδελφή μου έκανα μια ταινία και με τον ξαδελφό μου. Και δεν ήξερα ηθοποιούς που να τους βρω και τέτοια, αλλά έκανα με αυτούς κάτι,
κάτι κάνεις. Είναι, όταν βλέπεις την τέχνη, στο κινηματογράφο, στη τηλεόραση, βλέπεις τις ταινίες, ξέρεις τι είναι σχεδόν ναι. και λες να το προσπαθήσω κι εγώ έτσι λίγο και το μαθαίνεις σιγά σιγά. Mm-hmm. Ναι. Πότε έκανες την πρώτη ταινία και ποια ήταν βασικά? Το 1982, τέλος 82, ήμουνα 19 χρονών και να σου πω 82, μιλάμε 35 χρόνια είναι τώρα mm-hmm. και ήταν μια μικρή ταινία, ονομαζόταν Doubt, αμφιβολία mm-hmm. και ήταν ο ξαδελφός μου μέσα, έκανα κάτι μικρά πράγματα πριν από αυτό mm-hmm. και πήγα στο σχολείο του, εγώ είχα τελειώσει το σχολείο, αυτός ήταν στο σχολείο του και έγραψα ένα σενάριο ότι κάποιος τον πρόσβαλε και τέτοια και ήταν και λίγο ξύλο έπεσε και τέλος πάντων τίποτα δεν ήταν έτσι για πλάκα, ας πούμε, ναι, ναι. Και ποιοι την είδαν αυτή, ας πούμε, την ταινία, μεταξύ σας, την είδαν κάποιοι άλλοι? Αυτή η πρώτη, σχεδόν κανείς δεν την είδε, την έπαιξα σε αργότερα χρόνια, mm-hmm. Αλλά την τρίτη, τέταρτη ταινία, μετά από αυτό, το 83, ήταν, μπήκα μέσα σε μια ομάδα, σε ένα πανεπιστήμιο, δεν ήμουν φοιτητής εκεί, αλλά μπήκα μέσα, ονομαζόταν Super 8 Club, mm-hmm. ένα κλαμπ για Super 8 ταινίες mm-hmm. και γνώρισα και κάτι παιδιά που έκαναν και τις δικές τους ταινίες και μια φορά το μήνα συναντιόμασταν και παίζαμε τις ταινίες έτσι στον, mm-hmm. στον αυτό μας. Και τον επόμενο χρόνο, το 84, σοβάρεψαν τα πράγματα λίγο, βρήκα μια άλλη ομάδα μεγαλύτερη και μετά ήξερα ότι υπήρχε και ένα κανονικό Super 8 group στο Sydney, εγώ ήμουν στη Μελβούρνη. Αλλά οι άνθρωποι στο Sydney ενδιαφερθήκαν ναι, για μένα και με ρώτησαν για τις ταινίες μου, τους έδωσα δύο ταινίες, το έπαιξαν σε ένα festival που είχαν, που ήταν και 200-300 άτομα, ένα μεγάλο πράγμα και σιγά σιγά ναι. Και στη Μελβούρνη έγινε κάτι σιγά σιγά και έτσι με το Super 8, έτσι με το απλό mm-hmm. λεπτό φιλμ αυτό. Και τι να σου πω, σιγά σιγά βελτιώθηκαν τα πράγματα και πήρα και χρηματοδότηση από το κράτος να κάνω άλλες ταινίες μικρές και, mm-hmm. και τα λοιπά. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς επιλέγεις τα θέματα των ταινιών σου, τι θες να κάνεις ας πούμε κάθε φορά, δηλαδή ενώ ρε παιδί μου έχεις κάποιες ιδέες στο μυαλό σου που υπάρχουν εδώ και χρόνια και τις βάζεις μια σειρά και λες τώρα θα κάνω αυτό, μετά θα κάνω την άλλη ιδέα, σου έρχονται αυθόρμητα μέσα στα χρόνια και το δεύτερο ερώτημα είναι να γράφεις και εσύ ο ίδιος τα σενάρια. Ναι, μ' αρέσει. Από καμιά φορά έχω δουλέψει με φίλοι για τα σενάρια, αλλά για τα πιο πολλά τα γράφω εγώ και τώρα τελευταία δεν υπάρχουν και σενάρια. Έτσι έχω την ιδέα και μιλάω με τους ηθοποιούς και αυτό σχεδιάζουμε. Mm-hmm. Και τα θέματα που με ενδιαφέρουν και όλο αυτό, κάθε φορά γίνεται κάτι που κάτι σε έρχεται mm-hmm. σαν καλλιτέχνης. Είναι αυτό το πράγμα που μιλάνε και άλλοι καλλιτέχνες γι' αυτό, mm-hmm. ότι κάτι τους έρχεται. Μπορεί να σκέφτονται διάφορα, αλλά μια συγκεκριμένη ιδέα είναι κάτι που έρχεται από το πουθενά σχεδόν από καμιά φορά mm-hmm. και τα πιο πολλά που έχω κάνει είναι μυθοπλασία, ιστορίες για σχέσεις, για τον έρωτα, τέτοια πράγματα. Τώρα πιο τελευταία, πιο ντοκιμαντέρ και πιο κοινωνικά θέματα. Έχω mm-hmm. τις δύο μεγάλες ταινίες στην Ελλάδα τώρα και οι δύο είναι μία πριν από 5 χρόνια και την τελευταία τώρα, είναι με κοινωνικά θέματα και πολιτικά θέματα και είναι και ντοκιμεντέρ το πιο πολύ. Ναι, είναι, έχεις, σαν καλλιτέχνης έχεις ενδιαφέρον για μερικά θέματα, αλλά οι συγκεκριμένες ιδέες έρχονται και διαλέγεις και ναι. Ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα, για ποια ταινία σου είσαι, ας πούμε, πιο υπερήφανος σε σχέση με όλες τις άλλες που την έκανες, είτε ως θέμα, είτε ως φωτογραφία, είτε ως οτιδήποτε, και για ποια ταινία που έχεις κάνει, την έχεις δει και μπορεί να έχεις πει, ας πούμε, πρέπει να την ξανακάνω, άμα μπορούσα θα την ξανά έκανα από την αρχή.
να μην σου άρεσε, ας πούμε, να μην σου άρεσε το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να πεις ότι δεν το πέτυχα αυτό που ήθελα. Ναι, ναι. Εκτός ναι. αν δεν υπάρχει το δεύτερο. Σε όχι, υπάρχει το δεύτερο, υπάρχει και το πρώτο. Το πρώτο, να σου πω, είναι μια μαλακία, διότι όλοι το λένε, αλλά η καινούρια ταινία μου είναι πιο περίφημος εγώ, γιατί κάνω κάτι μες στη ταινία που ήθελα και να κάνω για πολλά χρόνια. Στις σκηνές μες στη ταινία που έχουν ηθοποιούς, είναι σαν musical που οι ηθοποιοί παρασταίνουν ότι τραγουδάν. Αυτό το πράγμα δεν το έχω κάνει ποτέ ξανά και ήθελα να το κάνω για πολλά χρόνια και το πέτυχα τώρα. Και από αυτή την πλευρά είμαι πολύ περήφανος για την καινούργια ταινία τώρα. Υπάρχουν και κάτι άλλες ταινίες έτσι. Υπάρχουν και κάτι ταινίες που δεν τις αντέχω να τις βλέπω τώρα και άλλοι άνθρωποι ακόμα τις θέλουν ή τους αρέσουν. Η προηγούμενη μεγάλο μήκο ταινία που έκανα στην Ελλάδα πριν από 5 χρόνια, Wild and Precious, αυτή είχε κάνα 2-3 προβλήματα μέσα που δεν με πήγε όπως το ήθελα. Κάτι πήγε λάθος εκεί και μάλλον δεν μπορώ και να πω ακριβώς τι για κάτι λόγοι. Αυτή είναι μια ταινία που θα ήθελα να την έκανα ξανά ή να διορθώσω κάτι πράγματα. Αλλά τις πιο πολλές φορές κάνεις το πράγμα και είναι τα θετικά και τα αρνητικά μέσα και Δεν μπορείς να κάνεις και τέλεια πράγματα, κανείς μας δεν ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό σίγουρα που ισχύει είναι ότι κάνω τις ταινίες που εγώ θέλω να κάνω. Είμαι πανεξάρτητος σκηνοθέτης. Δεν δουλεύω για εταιρείες και για μαλακίες έτσι. Ναι. Ωραία. Θες να μου πεις μερικούς σκηνοθέτες ή και άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο σκηνοθέτες, μπορεί να είναι οτιδήποτε, που πιστεύεις ότι σε έχουν επηρεάσει σε αυτό που κάνεις, στον τρόπο που βλέπεις αυτά τα πράγματα που θες να κάνεις. Ναι, είναι μερικοί βέβαια. Για μένα πάντα οι Γάλλοι και οι Ιταλοί σκηνοθέτες από δεκαετία του 50, 60, 70 είναι σημαντικοί για μένα. Και οι Γάλλοι και μέχρι τώρα είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους σαν στο κινηματογράφο. Τώρα ονόματα μπορείς να πεις 202 από τους Γάλλους, ας πούμε Jean Renoir, Robert Bresson, Jean-Luc Godard, Philippe Carrel από πιο σύγχρονα. Ιταλοί, νεορεαλιστικοί Ιταλοί, σαν ο Rossellini. Και ο Pasolini, αλλά ο Pasolini ήταν λίγο διαφορετικός, είχε και πολλά πράγματα μέσα. Άρχισε με το νέο ρεαλισμό, αλλά πήγε αλλού. Σχεδόν αυτοί είναι οι κορυφαίοι για μένα. Και στις άλλες τέχνες είναι άλλο πράγμα. Τώρα, τι να σου πω, η μουσική, αγαπάω τη μουσική πάρα πολύ και τη λογοτεχνία έτσι λίγο. Τα πιο ανεξάρτητα, τα πιο μαύρα και σοβαρά, πώς να το πω, δεν ξέρω, σαν τον Ντοστοεύσκι, ο Νίτσε. Στη μουσική πάντα με το punk και το post-punk ήμουνα, το αγγλόφωνο από την Αγγλία και από την Αμερική και από την Αυστραλία. Είχε καλό, καλό πράγμα, ναι. Σαν ναι, είναι διάφοροι έτσι. Και για το ελληνικό κινηματογράφο βέβαια έχω μάθει και γι' αυτό και ήξερα κάμπους τους σκηνοθέτες πριν βέβαια, τα μεγαλύτερα ονόματα σαν τον Αγγελόπουλο, που μου γουστάρουν μερικές ταινίες, αλλά άλλες είναι χάλια για μένα. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια, ναι, έμαθα για άλλους σκηνοθέτες, σαν τον Οικονομίδη και βέβαια ο Λάνθιμος που όλοι τον ξέρουν τώρα και άλλοι έτσι και μ' αρέσει να κοιτάζω, αλλά τώρα και στα 54 μου χρόνια αρχίζουμε και βαριέμαι να κοιτάζω και μυθοπλασίες, διότι το ίδιο πράγμα κάνουν όλοι, ξανά και ξανά, στη μορφή πιο πολύ. Η ιστορία δεν πειράζει. Πειράζει και η ιστορία, μπορείς να έχεις μια μοναδική ιστορία να λες, αλλά βαρέθηκα λίγο
τα μυθοπλασία, μυθοπλασίες ταινίες και βλέπω πιο πολλά ντοκιμαντέρ έτσι λίγο τώρα. Ναι. Είναι αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή. Σε αυτή τη στιγμή, ναι. Τα τελευταία 2-3 χρόνια και με την ταινία που έκανα και τώρα και με ενδιαφέρει λίγο πιο πολύ τώρα. Ναι. Ωραίο. Αυστραλοί σκηνοθέτες που σε έχουν επηρεάσει, καταρχάς εγώ δεν ξέρω ας πούμε πώς είναι, αν υπάρχουν πώς είναι μάλλον η σκηνοθεσία στην Αυστραλία, αν υπάρχουν πολλοί, αν κάνουν ταινίες, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Ναι, ναι. Να σου πω, είχε μια καλή περίοδο το δεκαετία του 70. Το industry, η βιομηχανία του κινηματογράφου ήταν προβληματισμένη στην Αυστραλία για πολλά χρόνια. Δεκαετίες 40 και 50 δεν υπήρχε καν ταινίες. Ναι, κάτι παράξενο έγινε, δεν ξέρω και ακριβώς τι, διότι η δεκαετία του 30 είχε. Τέλος πάντων, το 60, τέλος 60 και 70 όταν πρώτο εμφανίστηκαν σκηνοθέτες που είναι πολύ γνωστοί τώρα, σαν τον Peter Weir, που έκανε το Picnic at Hanging Rock και The Last Wife, στη δεκαετία του 70, αυτές είναι οι καλές ταινίες και υπάρχουν και κάτι άλλες ταινίες καλές. Και μέχρι τη δεκαετία του 90, μέχρι το 95 υπάρχουν ταινίες στην Αυστραλία, στο εμπορικό μέρος. Το εμπορικό είναι χάλια τώρα, αλλά η Αυστραλία έχει πολύ καλό underground. Αυτό, έχει, για, αυτό. Ναι, για τους κινηματογράφους. Για παράδειγμα, για τις ταινίες που είναι εντελώς πειραματικές, που είναι ή μινιμαλιστικές ή κάνουν πειράματα στο φιλμ, σαν με το τέξτα, χρώματα, scratching, τέτοιες ταινίες, είναι world class, είναι διεθνές ποιότητα οι ταινίες, οι πραγματικές. Και άλλοι που κάνουν έτσι λίγο πιο underground ταινίες, υπάρχουν πολλοί στην Αυστραλία και στη Μελβούρνη ιδιαίτερα και μέχρι τώρα, αλλά τώρα αρχίζει και αλλάζει το πράγμα πιο πολύ και πεθαίνουν και αυτοί λίγο τώρα και το εμπορικό και το καπιταλιστικό πάει και κερδίζει έδαφος, ας πούμε. Ναι, ναι, πάει πολύ πάνω και δεν ξέρω τα ελληνικά μου, στριμώχνει τους ανεξάρτητους και τους underground να μην κάνουν και τίποτα σχεδόν τώρα, διότι γίνεται πιο δύσκολα να μπαίνεις μέσα και στο festival, festival κινηματογραφικά και τέτοια. Και αλλάζει το πράγμα λίγο στα χειρότερα τώρα. Τα λεφτά είναι το πράγμα που μιλάει. Ναι, σίγουρα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και για την Αυστραλία, ας πούμε. Οι ανεξάρτητοι σκηνοθέτες λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από το κράτος, ας πούμε. Από καμιά φορά, ναι. Πιο πολύ στο παρελθόν, δεκαετία 80, 90, και μέχρι πριν από 10-15 χρόνια, τώρα γίνεται πολύ δύσκολα. Ναι. Χρηματοδότηση πάει πιο πολύ στα εμπορικά μόνο. Αυτοχρηματοδοτούνται δηλαδή. Ναι. Βάζουν οι ίδιοι, ας πούμε, ή συντελεστές της ταινίας, ξέρω, ναι. Βάζουν τα λεφτά. Ναι, αυτό. Ναι, έτσι γίνεται και δεν ξέρω, μια καινούργια φάση θα αρχίσει βέβαια και ξέρω κάτι νεαρούς τώρα που είναι 20-25 που κάνουν πράγματα μόνοι τους και θέλουν να κάνουν κάτι λίγο πιο διαφορετικό από το mainstream και προσπαθούν να κάνουν κάτι. Ωραία. Ελληνοαυστραλοί σκηνοθέτες υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν. Ναι, σαν και εμένα υπάρχουν μερικοί στην Αυστραλία. Έτσι όπως το βλέπεις εσύ, πώς είσαι και σκηνοθέτης, έχουν διαφορετική, δηλαδή πώς να σου πω εδώ. Φαίνεται, ας πούμε, ότι έχουν μια διαφορετική ματιά στα πράγματα. Φαίνεται. Έχουν κάτι, μια ενεργία, μια ψυχή μέσα στις ταινίες τους που είναι λίγο διαφορετική. Και τα θέματα τους ακόμα μπορεί να είναι διαφορετικά. Ναι, ναι.
Προσπαθούν μερικοί να έχουν ελληνικά θέματα ή θέματα για τη μεταναστασία. Εκμετανάστευση εννοείς. Ναι, ναι, τέτοια, αλλά είναι δύσκολα. Το αυστραλέζικο κοινό δεν μπορεί. Υπάρχουν μόνο 2-3 ταινίες με τέτοια θέματα. Mm-hmm. Και από αυτό πάνε αλλού και κάνουν άλλα θέματα, mm-hmm. αλλά τα κάνουν πολύ καλά. Ο ένας που ονομάζεται Αλκίνος Τσιλιμίδος έκανε μια πολύ καλή ταινία για 2 πρεζάκια, mm-hmm. ένα ζευγάρι, έτσι στο δρόμο, και ήταν πολύ ρεαλιστικό. Πήρε και χρήματα να τη κάνει και στις αίθουσες δεν έπαιξε. αλλά βέβαια, και ήταν πολύ καλή ταινία αυτή. Υπάρχει και άλλη, σαν η Άννα Κόκκινος, που mm-hmm. είναι λίγο γνωστή εδώ. Έχει έρθει και εδώ στο festival στις νύχτες πρεμιέρας. Είναι καλή σκηνοθέτης, αλλά δεν... πώς να το πω, είναι λίγο... τα θέματα της πρέπει να είναι πιο χαλαρή, εγώ πιστεύω. Είναι mm-hmm. λίγο έντονη κάπως με το στυλ της και mm-hmm. με όλα. Υπάρχουν και άλλοι και υπάρχουν και στα πειραματικά Έλληνο-Αυστραλοί. Είναι κάμπουσοι Έλληνες εκεί mm-hmm. στην Αυστραλία, ναι. Ωραία. Θες να μου πεις τι σημαίνει για σένα underground κινηματογράφος, underground σε σχέση με τι? Τι σημαίνει αυτό το underground στο κινηματογράφο? Το πράγμα είναι και πάντα, δεν αλλάζει και σχεδόν πιο πολύ, είναι ότι το εμπορικό θέλει συγκεκριμένα πράγματα, θέματα, το στυλ. Και τώρα όταν θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, να κάνεις πειράματα ή να βάζεις άγρια θέματα μέσα ή κάτι έτσι, δεν πουλάει στο εμπόριο. Είναι, το εμπόριο ασχολείται με τα κέρδη τώρα, δεν είναι για πειράματα. Είναι μόνο αυτό. Αν τώρα, εγώ πιστεύω πολλοί underground άνθρωποι μπορεί να ήταν μέσα στο εμπόριο αν μπορούσαν να κάνουν αυτό που θέλουν ακόμα. Mm-hmm. Και αν θα επιτύχε, ναι, σαν ας πούμε στη μουσική που ήταν η R.E.M. ή η Sonic Youth, που mm-hmm. για το πιο πολύ ακόμα έκαναν αυτό που ήθελαν. Mm-hmm. Άλλαξε λίγο και είχαν πιο πολύ κοινό και βέβαια και αυτά, αλλά το έκαναν αυτό που ήθελαν. Αλλά πιο πολλές φορές δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και γίνεσαι underground διότι θέλεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Ξέρεις ότι δεν είναι εμπορικό, αλλά πρέπει να το κάνεις ακόμα. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο και επιλογή το να επιλέξεις να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και αυτό, αν σίγουρα ήθελες θα μπορούσες να είσαι και στον εμπορικό κινηματογράφο. Δεν θα μπορούσες. Ναι, εγώ και άλλοι, ναι, σίγουρα, ναι. Άρα είναι και επιλογή. Είναι δύο λόγοι βέβαια. Είναι ο ένας που το εμπόριο δεν παίρνει την τέχνη που είναι λίγο άγρια. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι ο άνθρωπος, σαν και εμένα ή άλλοι, προτιμάν να μην είναι μέσα στο οικονομικό σύστημα, να μην κάνουν όλο αυτό το πράγμα διαφημίσεις, εκμετέλευση από το κοινό και, και όλα αυτά. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει και αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Mm. Αν και αναφέρθηκες πριν, θέλω να μου πεις τι ήταν το Super 8 Film Group. Στη Μελβούρνη, το mm-hmm. Melbourne Super 8 Film Group. Να σου πω, ήταν μια ομάδα από σκηνοθέτες έτσι ανεξάρτητοι που έκαναν τις ταινίες του στο Super 8 έτσι, διότι το Super 8 είναι σαν το digital video τώρα που σχεδόν κοστίζει τίποτα. Mm-hmm. Και όταν υπάρχει και το εμπόριο και τότε, στο δεκαετία του 80, υπήρχε πολλά λεφτά στην Αυστραλία, κάτι έγινε, είχε η επιτυχία από το δεκαετία του 70, πήγε προς το 80 και σκορπίζαν εκατομμύρια και εκατομμύρια στις ταινίες και ήταν μαλακισμένες ταινίες. Το Super 8 ομάδα ήταν
μια ομάδα που βοήθησε ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Ήταν σαν ένα cooperative, ήταν mm-hmm. σαν αυτό το πράγμα. Είχαμε σαν μια παρέα, κάναμε και ένα festival, ερχόταν και το κοινό, χωρίς σε κάθε προβολή από μικρές ταινίες, να είχαμε 200 άτομα, 200, είχαμε σε μια αίθουσα μεγάλη και είχε πράγμα, οι άνθρωποι το έβλεπαν. Mm-hmm. Ναι, αυτά σχεδόν. Φτιάχνατε και ταινίες και μαζί ή πήγε το κάθε. Οι πιο πολλές, οι σκηνοθέτες μόνοι τους τις έκαναν. Mm-hmm. Είναι μια hip-hop ομάδα κάτω εδώ στα διαμερίσματα. Okay. Ναι, ναι. Δεν είναι ζωντανή μουσική, νομίζω. Ναι, σίγουρα είναι κάτι παιδιά κάτω εκεί. Ναι, από καμιά φορά βοηθήσαμε ναι, mm-hmm. ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Και υπήρχαν σχέσεις έτσι και... ναι, ήταν μια σκηνή, ήταν μια mm-hmm. σκηνή. Όπως ξέρεις κι εσύ, υπάρχουν τέτοιες σκηνές που μπορεί να κρατάνε και 10 χρόνια, μπορεί μόνο 4-5, μπορεί και 20. Αυτό το Super Eye Group κράτησε κάμποσα χρόνια. Ήταν 15 χρόνια δυνατό. Πότε άρχισε? Το 85. Και εγώ άρχισα την ομάδα. Και μέχρι το 2000 σχεδόν υπήρχε. Αλλά μέχρι το 2000 ήρθε το digital video μέσα και όλοι πήγαν προς αυτό. Έγινε λίγο δύσκολο να εμφανίζεται και το Super 8 στα laboratories mm-hmm. και τέτοια. Ναι. Mm-hmm. Από όσο ξέρω και έχω δει, είσαι και κριτικός κινηματογράφου, δηλαδή γράφεις πράγματα για ταινίες. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς είναι ένας σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος που είναι ο ίδιος σκηνοθέτης, να κρίνει τις ταινίες, ας πούμε, συναδέλφου του? Είναι δύσκολα. Ναι. Μπορεί να είναι πιο επιεικής από ό,τι πρέπει ή μπορεί να είναι και πιο σκληρός από ό,τι πρέπει. Ναι, είναι δύο πράγματα και μπλέκονται λίγο. Είναι, αν έχεις και φίλοι και κοιτάζεις τα έργα τους και θέλεις να τους υποστηρίξεις, mm-hmm. Βέβαια μπορείς να κρίνεις την ταινία και λίγο πιο πέρα από ό,τι αξίζει για το υποστηρίξεις. Αλλά εγώ σαν κριτικός είμαι πολύ ειλικρινός και την πατάω από καμιά φορά βέβαια, όχι με φίλοι πιο πολύ με άγνωστοι σκηνοθέτες εκεί, οι τόποι, οι άστικοι στην Αυστραλία σκηνοθέτες που μπορεί να γράψω κάτι σε κανένα περιοδικό και δεν τους αρέσει. Τι να τους πεις, ναι. Προσπαθείς τέλος πάντων από ό,τι καταλαβαίνω να είσαι ειλικρινής με αυτό που θα γράψεις, χωρίς να επηρεάζεις, ας πούμε. Ναι, ναι, προσπαθώ, σίγουρα, ναι. Αν και το ότι είσαι σκηνοθέτης, από μόνο του αυτό αλλάζει τη ματιά σου, γιατί δεν είναι το ίδιο να γράψω εγώ κριτική για μια ταινία και να γράψεις εσύ, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, και αφού είμαι σκηνοθέτης, βλέπω τη μορφή πολύ και το μοντάζ και τέτοια. Και από αυτή την πλευρά παρατηρείς άλλα πράγματα. Και, ναι, ναι. Mm-hmm. Και είναι και βέβαια για περιοδικά που είναι έξω από το mainstream, δεν είναι σαν την εφημερίδα, την καθημερινή και τέτοια. Ναι. Okay. Τι είναι για σένα σκηνοθεσία, πώς το έχεις στο μυαλό σου, τι πράγμα είναι, τι προσπαθεί να κάνει ένας σκηνοθέτης? Τι προσπαθεί να κάνεις εσύ, δηλαδή, σε ρωτάω, ο σκηνοθέτης? Ναι. Ο σκηνοθέτης είναι ο άνθρωπος που συνδέει όλα τα διάφορα πράγματα σε μια μορφή mm-hmm. που κάνει κάτι. Ελπίζεις ότι θα εκφράσει κάτι σε θέματα και σε συναισθήματα. Και είναι σχεδόν ναι, μια προσπάθεια να εκφράσεις μια φιλοσοφία, μια και ιδεολογία, αλλά και την τέχνη, την αισθητική τέχνη. Είναι ένα σύνολο πράγμα, δεν είναι μόνο για
να είσαι ο σκηνοθέτης στους ηθοποιούς ή στην εικόνα και τέτοια, είναι ένα μεγάλο πράγμα και αυτά είναι τα elements, τα πράγματα που πρέπει να τα συνδέσεις όλα και το πιο πολύ, ναι, εκφράζεις αυτό που πιστεύεις για τη ζωή κάπως. Mm. Είναι, ναι. Για τα θέματα που ασχολείσαι κάθε φορά. Ναι, ασχολεί. Και κάτι θέλεις να βγάλεις με κάθε έργο, κάτι που το νιώθεις και πρέπει να το εκφράσεις και αν θα το καταλάβουν οι άλλοι είναι άλλο θέμα βέβαια και ναι. Okay. Ο κινηματογράφος είναι συλλογική δουλειά, όπως είναι και το θέατρο, ναι, όπως είναι και τα συγκροτήματα, ναι, όπως είναι γενικά αυτά, όχι όλη τέχνη δεν είναι συλλογική, αλλά ναι, ο κινηματογράφος είναι συλλογική δουλειά. Το πιο πολύ υπάρχει και κινηματογράφος σαν οι πειραματικοί σκηνοθέτες που δουλεύουν μόνοι τους. Α, εντάξει, ναι. Και okay, σαν καλλιτέχνες μοναδικοί, ναι, ναι, και ναι. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ως σκηνοθέτης ότι είναι ισότιμη η σχέση μεταξύ ηθοποιών και σκηνοθέτη? Τι είναι η λέξη? Ισότιμη. Ότι έχετε, ας πούμε, ίσο ρόλο, ισότιμο ρόλο. Ναι. Δηλαδή ότι ο σκηνοθέτης δεν είναι ανώτερος από τον ηθοποιό ή ο ηθοποιός ανώτερος από τον σκηνοθέτη. Ξέρεις, γιατί πολλές φορές, ναι, υπάρχει, ναι, άποψη ότι ο σκηνοθέτης είναι ένας μικρός δικτάτορας. Ναι, που σου λέει, ας πούμε, ναι, τι να κάνεις. Ναι, γιατί αυτός, ναι, έχει ένα όραμα στο μυαλό του. Ναι. Και εσύ πρέπει να το υπηρετήσεις. Εσύ, ας πούμε, όταν τους ηθοποιούς που εμφανίζονται, ας πούμε, στις ταινίες σου, τους ακούς ή... Εγώ βέβαια τους ακούω και, mm-hmm, και λίγο πιο πολύ τώρα τα τελευταία χρόνια, mm-hmm, με το αυτοσχεδιασμό που κάνω πολύ τώρα. Mm-hmm. Εγώ το κάνω, οι ηθοποιοί το κάνουν. Αλλά και εγώ τους αφήνω να το κάνουν, ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Mm-hmm. Αλλά... Είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι είσαι ανώτερος και καλύτερος μες το πράγμα από την τέχνη. Έτσι είναι ότι η δουλειά σου σαν σκηνοθέτης είναι να συνδέεις όλα τα πράγματα, όπως είπα πριν, και να βγάζεις κάτι στο τέλος, ένα σύνολο που δουλεύει, που καλλιτεχνικά κάνει κάτι. Αλλά βέβαια υπάρχουν και πολλά πράγματα και πιο πολύ και μέσα στα ντοκιμαντέρ που έχεις αληθινούς άνθρωπους, αληθινά πράγματα μέσα, που αυτά τα πράγματα δεν τα έχεις φτιάξει εσύ κάπως σαν σκηνοθέτης, υπάρχουν και είναι η δουλειά σου να τα πιάσεις και να τα εκφράσεις, να εκφράσεις αυτό που υπάρχει εκεί. Και από αυτή την πλευρά δεν είναι κανένας ανώτερος από τον άλλον, αλλά βέβαια στην ζωή, με τις μαλακίες της ζωής και ποιος είναι πιο σημαντικός από τον άλλον και όλο αυτό το καπιταλιστικό και καλλιτεχνικό hierarchy, αυτό το hierarchy που είναι, αρχαία, ναι, ναι, που είναι ένας εδώ και ο άλλος εδώ και άλλοι τρεις εκεί και στο τέλος είναι οι πιο πολλοί που τους κρατούν όλους απάνω, αλλά αυτοί είναι οι καλύτεροι. Μαλακίες τέτοιες υπάρχουν βέβαια, αλλά τι να κάνεις τώρα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, σε ταινία σου, παιδί μου, που να έχεις πει, ξέρω, αν θυμάσαι τώρα, σε κάποιον ηθοποιό, να τους δώσεις κάποιες γραμμές ότι θα το κάνεις έτσι και να σου λέει, θες να σου πω πώς θέλω να το κάνω και να έχεις αλλάξει άποψη για τον τρόπο που πρέπει να γίνει κάτι τελικά. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις έτσι και πρέπει να το παρατηράς αυτό, τι θα σε δώσει ο ηθοποιός, ή ό,τι άλλοι είναι, η μουσική που κάνουν, το soundtrack ή όποιο και να είναι. Πρέπει να έχεις κάτι στο νου σου, αλλά να δεις και τι θα βγει. Μπορείς, είναι σαν το ψάρημα, λες, πάω ψαρεύω και θέλω να πιάσω αυτό το ψάρι και αυτό και τέτοιο μέγεθος και τέτοιο και αυτό που βγαίνει είναι λίγο διαφορετικό, αλλά μπορεί να είναι καλό ακόμα και πρέπει να το δεχτείς. Δεν μπορείς να το πετάξεις πίσω διότι δεν ήταν αυτό που έμοιαζε στο μυαλό σου. Σωστό. Αν σου δινόταν η δυνατότητα να συνεργαστείς με κάποιο σκηνοθέτη, να σε σκηνοθετήσετε μια ταινία ή να παίξει, ας πούμε, ένας συγκεκριμένος ηθοποιός ή άντρας ή γυναίκα σε κάποια ταινία σου. Ποιοι θα ήταν? Μπορείς να πεις και ανθρώπους που δεν υπάρχουν πια. Που δεν υπάρχουν. Ναι.
Δηλαδή, μπορεί να του κάψει, δεν υπάρχει. Βέβαια, είναι πουδί. Αν έπρεπε να επιλέξει έναν. Δεν ξέρω, την άλλη βραδιά στο Νοσότρο είδα την ταινία Taxi Driver ξανά. Mm-hmm. Ο ταξιτζής με τον Robert De Niro. Yeah. Καταπληκτικός βέβαια σε αυτή τη στιγμή την καριέρα του, mm-hmm. Δεκαετία του 70 και με το Main Street στο Scorsese και άλλες ταινίες που έκανε με το Scorsese. Αυτός είναι καταπληκτικός ηθοποιός, mm-hmm. ήταν τότε και ακόμα τώρα. Και ακόμα ήταν, παραμένει. Τι να πω, είναι πολλοί που είναι εντυπωσιακοί. Από γνωστοί και από πιο άγνωστοι. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιον να πω τώρα από σύγχρονους. Μπορείς να πεις και σκηνοθέτη, άμα κάποιον θα θέλεις, ας πούμε, να συνεργαστείτε. Αλλά τον σκηνοθέτη πώς, να κάνουμε ταινία μαζί. Μαζί, να συνεργαστείτε και να την κάνετε, wow. μαζί. Αυτό δεν γίνεται και συχνά βέβαια. Να τον είχες γίνεται από καμιά φορά. Ας πούμε ότι τον είχες βοηθό σκηνοθέτη, είσαι αυτός ναι, βοηθός. Ναι, το αντίθετο, ναι. Κάπως έτσι. Μάλλον στην Γαλλία θα έψαχνα κάποιον. Είναι πολλοί και τώρα που δουλεύουν ακόμα. Mm. Είναι και γυναίκες καλές εκεί, σαν τη Claire Denis και άλλοι, Catherine Briard και διάφοροι. Ναι, κανένας Γάλλος. Μπορεί μήπως τον Φίλιπ Γκαρέλ. Ο Γκαρέλ έχει λίγα χρόνια τώρα, mm-hmm. αλλά υπάρχει και τους, σαν κριτικός έχω γνωρίσει και κανέναν άνθρωπο. Mm-hmm. Όταν πήγαινα σε festival, πριν από 5-6 χρόνια πήγαινα σε πολλά festival και γνώρισα κάτι άνθρωποι που τους αγαπάω σαν σκηνοθέτες και ναι, και έτσι η μικρή εμπειρία που πήρα έτσι, mm-hmm. από τη γνωριμία, mm-hmm. έτσι να τους μιλήσω λίγο και προσωπικά, ήταν ευχάριστο το πράγμα. Είναι, μαθαίνεις κάτι, νιώθεις κάτι και σε βοηθάει να γίνεις πιο βαθύς μετά σαν καλλιτέχνης. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, yeah, υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί και τέτοιοι, ναι. Yeah, έχεις ξανακάνει ντοκιμαντέρ παλιότερα, ασχοληθεί. Έχω από λίγες μικρές μικρού ταινίες, έχω mm-hmm. κάνει, δεν ξέρω πόσες, μπορεί 4-5 μικρές να είναι σαν ντοκιμαντέρ, να είναι σαν έτσι τραβάω το περιβάλλον μου και, mm-hmm. και τέτοια. Αλλά κανονικό ντοκιμαντέρ όπως είναι η καινούρια ταινία, σχεδόν όχι, αλλά η προηγούμενη ταινία στην Ελλάδα, Wild and Precious, είχε υλικό μέσα, ντοκιμεντέρ yeah. από διαδηλώσεις και επεισόδια yeah. και τέτοια. Και διότι μου αρέσει το νέο ρεαλιστικό στυλ, mm-hmm. Οι πολλές οι μυθοπλασίες ταινίες που έχω κάνει είναι σαν ντοκιμεντέρ. Από καμιά yeah. φορά το κοινό κοιτάει μια ταινία και yeah. μετά yeah. με ρωτάει, ήταν ντοκιμεντέρ αυτό ή ηθοποιοί ήταν. Mm-hmm. Είδες, ναι. αν το κάνεις κάπως σε ένα στυλ έτσι, τους μπερδεύεις. Μπερδεύεις, ναι. Οι ηθοποιοί που έχεις χρησιμοποιήσει κατά καιρούς, ας πούμε, στις ταινίες σου, που έχουν παίξει ταινίες σου, είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες, δεν είναι καν ηθοποιοί? Είναι και από όλα τα τρία από αυτά, αλλά mm-hmm. το πιο πολύ μου αρέσει αυτοί που δεν είναι καν και διότι δίνουν κάτι φρέσκο, βέβαια, στην ταινία. Αλλά εξαρτάται το ρόλο και εξαρτάται τις συνθήκες από όλα τα πράγματα, αλλά το πιο πολύ ξεφεύγω από τους επαγγελματικούς, mm-hmm. Διότι δεν έχουν έναν τρόπο και μεθοδολογία mm-hmm. και όλα που δεν μ' αρέσει και θέλω λίγο το πιο ρεαλιστικό, το πιο φρέσκο. Και να σου πω, είναι και μαλακία, αλλά είναι και τα πρόσωπα, είναι και οι πιο πολλοί ηθοποιοί που είναι επιτυχημένοι από τώρα ή και οι πιο πολλοί που προσπαθούν είναι όμορφοι mm-hmm. σε αυτό το σχέδιο και δεν το αντέχω. Ψάχνω τους άλλους κάπως και να είναι λίγο αληθινοί. Mm-hmm. Ναι. Ναι, κατάλαβα τελείως. Ναι. Τι διαφορές έχει η προσπάθεια να κάνεις μια ταινία, το να κάνεις μια ταινία από το να κάνεις ένα ντοκιμαντέρ, όπως αυτό το τελευταίο που έκανες?
Για μένα όχι και μεγάλη διαφορά, διότι έχω κάνει πολλές ταινίες, αλλά για άλλους είναι θέμα και πρέπει να διορθώσεις τον εαυτό σου και να το κάνεις λίγο διαφορετικό. Με το ντοκιμαντέρ πάντα έρχονται πράγματα σε σένα και πρέπει να διαλέξεις από όλα τα πράγματα. Μυθοπλασία, μπορείς να έχεις ένα σχέδιο, ένα σενάριο, τέτοια, και έτσι πρέπει να το ολοκληρώσεις με το τράβησμα, με το γύρισμα. Αλλά για μένα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα σε αυτή τη στιγμή και μ' αρέσει να, και με μυθοπλασία να μην έχω και σενάριο τώρα. Δεν μ' αρέσουν τα σενάρια και πρέπει να βρεις άνθρωποι που γουστάρεις, που σε κάνουν κάτι και που μπορούν να εκφράσουν αυτό που θέλεις. Αυτό είναι το σημαντικό και με ηθοποιούς και στα ντοκιμαντέρ. Όταν τους βρεις τους άνθρωπους είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από τη ταινία. Αλλά ακόμα σαν σκηνοθέτης πρέπει να κάνεις το σύνολο πράγμα, όπως είπα πριν, για την ταινία, να γίνει κάτι που να λειτουργεί κάπως. Θέλω να μου πεις πότε ξεκίνησες την τελευταία σου ταινία, πότε την τέλειωσες και γιατί τελικά φτιάχτηκαν δύο εκδοχές. Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ναι, είναι λίγο παράξενο. Ήταν πριν από 4 χρόνια τώρα που κάτι με ήρθε. Ήμουνα σε μια παρέα στη... ξέχασα το όνομα τώρα. Εδώ, Ελλάδα. Ναι, στην Αθήνα. Κάπνη Καρέα. Κάπνη Καρέα, το μικρό καφενείο που παίζουν ζωντανή ρεμπέτικα. Και ήμουνα εκεί με μια παρέα και άκουγα τη μουσική και ξαφνικά μου ήρθε σε αυτή τη στιγμή ο τίτλος Songs of Revolution. Ότι κάτι ένιωθα ότι η Ελλάδα είχε μια ιστορία, βέβαια από τα ρεμπέτικα, από τραγούδια επαναστατικά, αντίστασης και τέτοια. Το ήξερα αυτό. Δεν τα ήξερα τα τραγούδια. Και μετά από αυτό ήταν μια έρευνα που... Και να σου πω, ήταν έτσι μια ευχαρίστηση για τον εαυτό μου να μάθω όλη τη μουσική. Τα ρεμπέτικα, τον Ξυλούρη, τον Τσιτσάνη και διάφορα. Και σε 1-2 χρόνια τα έμαθα πάρα πολλά. Άκουγα πάρα πολλά και είχα στο μυαλό μου μια ιδέα να κάνω μια ταινία με πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα, τα musical σκηνές με ηθοποιοί και σαν κλιπάκια και ντοκιμεντέρ υλικό. Και σιγά σιγά διάλεξα άνθρωποι και ήταν η ταινία ήταν το Songs of Revolution, που υπάρχει και τώρα και είναι η μεγαλύτερη ταινία, 2 ώρες. Αλλά από 2 διαφορετικοί λόγοι είπα να κάνω μια μικρότερη ταινία. Ο πρώτος λόγος ήταν να κόψω τα τραγούδια που θα ήταν δύσκολο να πάρω τα δικαιώματα. Σωτρία Μπέλου και τέτοια. Και ακόμα δεν τα έχω πάρει τα δικαιώματα από αυτά τα τραγούδια. Η μικρότερη ταινία που είχε ανεξάρτητους καλλιτέχνες μέσα δεν ήταν θέμα αυτό για τα δικαιώματα. Αλλά ήθελα τη μικρότερη ταινία να ήταν μόνο ντοκιμαντέρ και να ήταν πιο πολύ για τους αναρχικούς χώρους, για κοινωνικούς χώροι και για αυτό το κοινό. Αλλά για μένα η μεγαλύτερη ταινία είναι η ταινία, η πιο κανονική ταινία version από τις πιο, δυο. Πιο ολοκληρωμένη, ας πούμε. Πιο ολοκληρωμένη και έχει τα πάντα μέσα και αυτά που ήθελα. Αλλά έτσι έτυχε το μικρότερο. Και όλα τα πράγματα βέβαια όταν γεννιόνται έχουν ζωή δική τους και σωστά. Τώρα με τη μικρή ταινία πάει σε ένα touring σε όλη την Ελλάδα, σε μικρούς χώρους και τι να κάνω, καλό πράγμα είναι και η μεγαλύτερη ταινία
Είναι πιο πολύ για festival και διεθνές mm-hmm. festival, αλλά δεν έχει μπει σε πολλά festival μέχρι τώρα. Μόνο ένα στο Λονδίνο. Mm-hmm. Και δυσκολεύομαι να την δείξω, αλλά θα παιχτεί και αυτή με κάποιο τρόπο. Αλλά... Δυσκολεύεσαι λόγω δικαιωμάτων για αυτό που μου είπες πριν. Όχι, μόνο από τα festival. Από τα μεγάλα festival. Λόγω δικαιωμάτων των τραγουδιών. Όχι. Αλλά... Δυσκολεύομαι διότι τα festival δεν την δέχονται. Και τη δέχονται ως θέμα, δεν την, όχι, δεν την προγραμματίζουν, δεν την διαλέγουν, δεν την, πώς το λες, δεν την επιλέγουν. Ναι, δεν την επιλέγουν. Κάνεις αίτηση να μπεις μέσα στο festival και δεν μπαίνεις. Από αυτό το λόγο που είπα πριν, από τα μεγάλα τα festival παίρνουν πιο εμπορικές τιμίες τώρα. Οι πιο ανεξάρτητες τις κάνουν squeeze out και αυτό γενικά. Θες να πεις κάτι άλλο γι' αυτό? Για... Ναι, γιατί υπήρξαν αυτές οι δύο εκδοχές. Αν θες να πεις κάτι άλλο στην απάντησή σου, εννοώ. Κάτι, δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα, αλλά έχω πολύ υλικό και θα κάνω και ένα άλλο μοντάζ. Σίγουρα θα κάνω μια μικρή ταινία για τους Ουστ. Η punk μπάντα που είναι μέσα στη ταινία, που θα πάρω το υλικό που έχω για αυτούς και θα το κάνω ένα μεγαλύτερο κομμάτι και θα υπάρχει ταινία μόνη της. Είναι, μέσα στη ταινία τώρα είναι 5 λεπτά έχουν οι Ιούστ, αλλά μπορώ να κάνω μια 20 λεπτά ταινία και τώρα την κάνω, την μοντάρω. Και θα υπάρχει πολύ υλικό έτσι και σκέφτομαι και τι άλλο να κάνω. Ναι. Ωραία. Γιατί η μικρή εκδοχή τιτλοφορείται τραγούδια του underground και μεγάλη τραγούδια της Επανάστασης? Χρειαζόμουν δύο διαφορετικοί τίτλοι. Με πρακτική λόγη δηλαδή. Ναι, να ξεχωρίζουν οι ταινίες. Και η underground ταινία έχει και πιο πολλά συγκρότημα από το underground και τέτοια θέματα. Έτσι έτυχε να σου πω, δεν το είχα σχεδιάσει. Είχα μόνο τη μεγαλύτερη ταινία σχεδιάσει. Και... Ωραία. Ναι. Τώρα να σε ρωτήσω λίγο για τα πρόσωπα της ταινίας. Έχεις, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, έχουν επιλεγεί ας πούμε τρία πρόσωπα εκτός από τα συγκροτήματα που εμφανίζονται μέσα, τα οποία είναι τα κεντρικά της ταινίας. Ναι, που έχουν κεντρικό ρόλο. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, ο Πουλικάκος, είναι ο Θάνος ο Κόης από τους Lost Bodies και είναι και ο Αντώνης, ο Αντώνης Παρίνης. Ναι, αυτό. Ναι. Υπάρχει κάποιος λόγος που επέλεξε αυτούς τους τρεις ως κεντρικά, ας πούμε, πρόσωπα Να σου πω, τους γούσταρα, τι να πω τώρα. Είναι, ο Πουλικάκος ήταν ο πρώτος, μάλλον, στη σκέψη μου. Αλλά βέβαια, ο Πουλικάκος μπαίνει σε πολλές ταινίες και είναι εξαιρετικός άνθρωπος και φιγούρα στη σκηνή. Ο Θάνος Κόες δεν τον είχα στο μυαλό μου πρώτα, διότι δεν ήξερα και τους Lost Bodies πρώτα-πρώτα, πριν από 3-4 χρόνια. Ναι. Τους έμαθα και γνώρισα τον άνθρωπο και είναι καταπληκτικός άνθρωπος και ήθελα να τον βάλω έτσι κεντρικά μες στη ταινία, διότι αγαπάω και τους Lost Bodies. Lost Bodies για μένα είναι μια μπάντα ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη. Ναι, αυτά που κάνουν, τα πειραματικά και διάφορα που κάνουν. Ο Παρίνης ήταν λίγο έκπληξη, δεν τον ήξερα και αυτόν πριν από 3-4 χρόνια. Μόνο πριν από 2-2,5 χρόνια τώρα τον γνώρισα. Έτσι, σχεδόν τυχαία, αλλά ο βοηθός μου, ο Τάσος Σαβούρης, που είναι μέσα στη σκηνή, μέσα στα κινήματα, τον βρήκε στο ίντερνετ μια μέρα, ψάχναμε έτσι για μπάντες και τον είδα και εγώ και στο ίντερνετ και είδα καμιά συνέντευξη που έκανε και είπα, εντάξει, μ' αρέσει, έχει μια ενεργεια, μια ψυχή, που είναι πολύ καλή και είχε ένα πράγμα που δεν είναι και πολύ γνωστός. Εγώ πιστεύω αν θα ήταν σε άλλη εποχή θα ήταν πιο γνωστός. Θα έβγαζε CD, βινίλια και τέτοια, και, αλλά δυσκολεύεται. Και τώρα δεν είναι και στην Ελλάδα, μένει και στη Γερμανία και τέτοια. Αλλά ναι, αυτός τους τρεις είχα σίγουρα. Είχα και τον Αγγελάκα μέσα. Και τον έκανα μια συνέντευξη, αλλά τελικά δεν μπήκε μέσα στη ταινία, δεν τον άρεσε η ταινία όταν είδε το αποτέλεσμα και βγήκε ο άνθρωπος. Mm-hmm.
Και μετά από αυτούς τους τρεις, τους πρώτους, ναι, έψαχνα για άλλους και κάτι που ήξερα και βρήκα και άνθρωποι και στον δρόμο και, και διάφορα πράγματα έτσι και όποιον γούσταρα τους έβαζα μέσα. Είναι άλλοι που δεν με πήγαιναν και καλύτερα να μην λέμε και ονόματα, δεν πειράζει. Ναι, δεν αλλά, και δεν συμμετείχαν τελικά, ας πούμε. Ναι, ναι. Ήταν μόνο ένας άλλος που ήθελα μάλλον να τον βάλω μέσα, αλλά δεν δέχτηκε να συμμετέχει. Αλλά και αυτόν δεν πρέπει να πούμε το όνομά του, εντάξει. Και, αλλά ναι, αυτά. Έψαχνα, το μόνο πράγμα που απογοητεύτηκα ήταν ότι δεν βρήκα πολλές γυναίκες. Ήθελα πάνκιδες και κάποιοι τέτοιοι γυναίκες. Είναι πολλοί άντρες στην Ελλάδα βέβαια. Είναι αυτό το λίγο το πατριαρχικό πράγμα υπάρχει δυστυχώς και μέσα στη μουσική σκηνή μάλλον λίγο. Βέβαια υπάρχουν τραγουδιστές και καλές και διάφορες, αλλά δεν υπάρχει καμιά Paige I. Harvey, καμιά Patti Smith, καμιά Courtney Love, αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό οι Ουστ που είχαν από έχουν τη γυναίκα, την Μάγδα που τραγουδάει, ήταν κάτι σημαντικό για μένα και μ' άρεσε. Ναι. Ωραία. Είχες και άλλα γκρουπ καλλιτέχνες που κινηματογράφησες ή κινηματογράφησε η ομάδα, ας πούμε, που ήσασταν και τελικά δεν συμπεριελήφθησαν στην ταινία. Όχι που ήθελες, που κινηματογράφησες και τελικά εκτός του Αγγελάκα που μου είπες. Υπάρχουν live μερικά. Από τα γκρουπ όμως που εμφανίζονται στην ταινία. Όχι, και από άλλα γκρουπ. Αλλά είναι, να σου πω, υλικό έτσι από συναυλίες και μπορούσα να βάλω λίγο πιο πέρα ένα διαφορετικό καλλιτέχνη μέσα, ας πούμε, ή κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν σκηνές. Ήθελα να κάνω κάτι άλλες σκηνές που δεν τις πέτυχα. Αλλά αυτό είναι και άλλο πράγμα αυτό. Όχι, το πιο πολλά που κάναμε είναι μες στη ταινία. Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που έπαιξαν στην ταινία δεν είναι επαγγελματίες. Ηθοποιοί. Αν κρίνω από την απάντηση που μου δώσεις πριν, ότι δεν σ' αρέσει. Ναι, είναι διαφορετική. Είναι ένα μίξ. Είναι ανάμεικτη δηλαδή. Ναι, ναι. Το κορίτσι που παίζει στο μέρος που έχει πέντε τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλου, η Μαριάνθη Κολιάκη, είναι ηθοποιός. Έχει κάνει μερικά πράγματα. Επαγγελματίας δεν δουλεύει, δεν πληρώνεται επί τη δουλειά της. Ναι, ενώ έχει σπουδάσει, ας πούμε, ηθοποιία, ναι, έχει ναι, ασχοληθεί. Έχει ασχοληθεί με αυτό, ναι, σίγουρα. Το παιδί που είναι ο κύριος ηθοποιός μες στα πέντε τραγούδια της Τρύπες δεν είναι ηθοποιός, αλλά είναι μουσικός. Έχει δική του μπάντα και δική του μουσική που κάνει, που δεν την έχω στη ταινία, δεν τέριαζε αυτό που κάνει ο ίδιος να τη βάλουμε στη ταινία σαν επαναστατικά τραγούδια και τέτοια. Και οι άλλοι, υπάρχει ένας που είναι με ένα κλιπάκι του Ξυλούρη, Τάκης Φωγόπουλος, που έχει κάνει, είναι ηθοποιός, επαγγελματίας, έχει κάνει τηλεόραση, έχει κάνει διαφορετικά πράγματα. Είναι και σκηνοθέτης και αυτός τώρα. Έχει κάνει μια πολύ ωραία ταινία. Είναι ένα μίξ το πράγμα, ναι. Και είναι το κλιπάκι που έχω από Σκόνη Πέτρης Λάσπη του Πουλικάκου. Έχω διαφορετική μουσική μέσα που μπορείς να τους γνωρίζεις. Είδα τον κίταρι, τον γιώτη τον κίταρι. Ναι, ναι, αυτόν και είναι και άλλοι που παίζουν μουσική και είχαμε πλάκα με αυτό, ναι. Ωραία. Θέλω να πεις, τι θέλεις να πετύχεις μέσω της ταινίας ή του ντοκιμαντέρ, εντάξει, ας πούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Και αν τελικά πιστεύεις ότι το πέτυχες ή ότι, ξέρω εγώ, θα μπορούσες να έχεις κάνει και κάτι άλλο ή δεν ξέρω. Θα ήθελα να κάνω λίγο πιο πέρα, να είχα κάτι σκηνές. Ήθελα να δείξω την προσπάθεια για αντίσταση μέσω μουσική, βέβαια. Ήθελα να δείξω και
την φιλία ή την αλληλεγγύη που έχουν οι μουσικοί σαν μεταξύ τους. Και γενικά ήθελα να εκφράσω αυτό το πράγμα. Και για μένα είναι μια μικρή, πολύ μικρή προσπάθεια να βοηθήσω κι εγώ κάπως στη γενική κατάσταση που γίνεται εδώ. Ξέρω ότι η Ελλάδα έχει καλή σκηνή για τέτοιους μουσικούς, το underground και τέτοιοι, αλλά ακόμα ξέρω ότι υπάρχει και ένα mainstream μεγάλο που δεν τους δέχεται και τόσο πολύ και το, αλλά και σαν παντού στον κόσμο υπάρχει το mainstream. Αλλά ναι, τι να πω, μ' αρέσει αυτό που κάνουν. Την αντίσταση αντί το φασισμό, την κυβέρνηση, την αστυνομία και τέτοια. Είναι, και εγώ ήθελα να βοηθήσω κάπως λίγο. Ναι. Πιστεύεις ότι το πέτυχες, ας πούμε, για τα δικά σου δεδομένα, έτσι πως το σκεφτόσουν και το έχεις εσύ στο μυαλό σου, ότι έκανες αυτό που ήθελες τελικά, το αποτέλεσμα είναι... Ναι, είναι. Έτσι κάτι σκηνές ήθελα να κάνω παραπάνω. Και είχα και κάτι σκηνές και με τον Αγγελάκα και τέτοια, αλλά τελικά δεν έγιναν, αλλά είμαι ευχαριστημένος. Ωραία. Θες να μου πεις λίγο ποια θα είναι τώρα η μελλοντική πορεία του ντοκιμαντέρ, της ταινίας, γιατί μου πες ότι υπάρχει κάποια περιοδία, θα κάνει κάποια, ας πούμε, περιοδία σε κάποια... Ναι, τώρα... Θες να πεις λίγο γι' αυτό. Ναι, τώρα... σε κάνα 2-3 μέρες αρχίζει το Σεπτέμβρη 2017 για αυτούς που βλέπουν το υλικό εδώ στο μέλλον και στο Σεπτέμβρη τώρα θα πάω σε ένα tour σαν να είμαι μουσικός και εγώ και πάω touring. Υπάρχουν σε αυτή τη στιγμή περίπου 10 προβολές που θα κάνω σε διάφορα μέρη, Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Κρήτη, σε διάφορα μέρη έτσι, σε μικρές αίθουσες, μ' αρέσει αυτό. Είναι κάτι που έχω μάθει από τον Νοσότρος στα Ξάρχεια. Αυτό το που είναι για μένα είναι καταπληκτικό πράγμα, η ομάδα στο Νοσότρος, διότι με θυμίζει τις ομάδες του δεκαετία του 70 και του 80, τα cooperatives που υπήρχαν αλλού στον κόσμο. Τώρα σε όλο τον κόσμο αλλού δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι όλοι μόνοι τους και τρέχουν για τα λεφτά και τέτοια. Αλλά μ' αρέσει αυτό ότι υπάρχει το κοινωνικό πράγμα εδώ μέσα στη σκηνή. Και θα πάω σε κοινωνικούς χώρους έτσι. Στη Θεσσαλονίκη είναι στο Festival Άμεσης Δημοκρατίας που είναι σαν το Bayfest εδώ στην Αθήνα. Και σε καφενεία και σε ένα rock club στη Λαμία που ο Άντουαν Παρίνης είναι από τη Λαμία πρώτα και θα παιχτεί η ταινία και εκεί και θα την δουν οι άνθρωποι που τον ξέρουν. Και μετά από αυτό πάω πίσω στην Αυστραλία, αρχή Οκτωβρίου και έχω κάνα 2 festival στην Αυστραλία για την μεγαλύτερη ταινία, νομίζω, ακόμα περιμένω. Και μετά θα δούμε τι άλλο θα μπορεί να γίνει. Μήπως θα μπορώ με την μικρότερη ταινία, όχι τη μεγαλύτερη, να πλησιάσω το ΕΡΤ, μήπως να την παίξουν στη τηλεόραση. Αλλά δεν ξέρω, θα μπορεί να είναι λίγο άγρια ταινία και για αυτούς. Αλλά εντυπωσιάστηκα από το ΕΡΤ, από κάτι πράγματα που βάζουν. Σκέφτηκες μήπως, ας πούμε... Ναι, μπορεί και να την βάλω την ταινία. Βλέπω κάτι προγράμματα που έχουν, εκπομπές που έχουν, που είναι πολύ καλές. Και για εναλλακτικές τέχνες και τέτοια. Βάζουν και ταινίες. Νομίζω είδα και αυτή τη ταινία, ξέρεις, την ταινία για την underground τέχνη που υπάρχει για την λογοτεχνία και είναι πολύ κάπως μέσα αυτή τη ταινία. Νομίζω ήταν στην ΕΡΤ σε μια στιγμή πριν από 2 μήνες τώρα. Βάζουν τέτοια. Μπορεί και να μπει στη τηλεόραση έτσι, αλλά θα δούμε.
τι θα γίνει. Αλλά θα προσπαθήσω ακόμα για άλλες 12 μήνες σε φεστιβάλ και τέτοια. Και θα έρθω ξανά στην Ελλάδα, μάλλον θα έρθω ξανά, δεν ξέρω σίγουρα, το χρόνο, το Απρίλιο, Μαΐου, και μήπως με τη μεγαλύτερη ταινία θα προσπαθήσω να την δείξω από εδώ και από εκεί. Φαντάζομαι τους χώρους που θα πας τώρα, ας πούμε, θα είναι περιοδία, ξέρω, είτε κοινωνική είναι, είτε καφενεία, καλά, τα καφενεία κοινωνική χώρη είναι, θα υπάρχει και μια συζήτηση, ας πούμε, φαντάζομαι. Ναι, δηλαδή... πάντα σε όλα, ναι. Μ' αρέσει να πάω να παρουσιάσω την ταινία και να κάνουμε συζήτηση. Και έπαιξε στην Αίγινα πριν από 4-5 μέρες και η συζήτηση ήταν πολύ καλή και οι άνθρωποι με έλεγαν ότι η ταινία ήταν σαν και λίγο έκπληξη για αυτούς και μια ευχάριστη έκπληξη που είδαν πρόσωπα που ξέρουν ότι υπάρχουν αλλά δεν τους έχουν δει και τόσο συχνά σε ταινία, σαν τους Alpha Bang, ας πούμε. Και αυτό ήταν ευχάριστο να το ακούσω και αυτό, ότι κάτι κάνει η ταινία και τα πρόσωπα και η μουσική που είναι μέσα στην ταινία θα ακούνται τώρα λίγο. Έχω μια ερώτηση τώρα, αλλά νομίζω μου απάντησες πριν. Αν έχεις σχέδια αυτή τη στιγμή για κάτι καινούριο και μου είπες ότι φτιάχνεις ένα υλικό για τους Ουστ. Σωστά. Ναι, αλλά αυτό είναι από το υλικό που έχω. Ναι, κάτι καινούριο, καινούριο. Να σου πω, υπάρχει... Εκτός αν δεν θες να μου πεις, οπότε εντάξει. Ναι, υπάρχει τόσο πράγμα εδώ στην Ελλάδα που μπορώ να κάνω και άλλο ντοκιμεντέρι και δεύτερο και τρίτο. Μ' αρέσει η σκηνή στα Εξάρχεια και τέτοια σκηνή και έχω γνωρίσει κάτι πρόσωπα, κάτι άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί με αυτό που κάνουν. Ή μπορεί να είναι την τέχνη, την καλλιτέχνη, ή μπορεί να είναι η προσπάθεια να βοηθήσουν τη σκηνή, τη μουσική σκηνή ή τέτοια. Υπάρχει, μπορείς να κάνεις ντοκιμεντέρ και βέβαια μπορείς να κάνεις και ντοκιμεντέρ για την Εξάρχεια, γενικά. Και υπάρχει τόσο πράγμα εδώ που, όπως ξέρουμε, στα media η Εξάρχεια έχει μια εικόνα άσχημη και ακόμα άνθρωποι φοβούνται να έρθουν εδώ, οι Έλληνες φοβούνται. Όλοι οι τουρίστες έρχονται εδώ και μπορούν να απολαύσουν τι υπάρχει εδώ. Αλλά για μένα με έχει εντυπωσιάσει η Εξάρχεια που τώρα ζω και εδώ για 5 μήνες και την ξέρω. Σαν υπάρχει τέτοιο πράγμα, υπάρχει... έχω και πρότασεις από άνθρωποι που γνωρίζω, που με λένε να κάνω ταινία και για αυτούς και υπάρχει πολύ πράγμα. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνω το επόμενο μεγάλο μήκο. Σχεδιάζω ένα για την Αυστραλία, αλλά μπορεί να με κάνει 5 χρόνια να το ετοιμάσω. Είναι ένα μεγάλο πράγμα, ένα musical που θα γράψω όλα τα τραγούδια εγώ και θα πρέπει να με κάνει χρόνο αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση, η οποία είναι γενικού περιεχομένου, δεν έχει να κάνει με τις ταινίες που κάνεις εσύ, ούτε με το τελευταίο ντοκιμαντέρ ταινία. Για σένα η τέχνη είναι πολιτική, δηλαδή τι εννοώ. Πρέπει ο άνθρωπος, ας πούμε, που κάνει τέχνη να προσπαθεί να δείξει κάτι μέσω της τέχνης που κάνει. Αυτό εννοώ ως πολιτική, δεν εννοώ να δηλώνεις ότι είσαι αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά η τέχνη είναι πολλά πράγματα. Είναι κάτι παράξενο αν το σκέφτεσαι από μια πλευρά. Είναι ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει να γεννιέσαι, να πεθαίνεις, να κάνεις παιδιά, να επιβιώσεις, να κάνεις κάτι για την κοινωνία σου και τέτοια. Αυτό είναι το γενικό πράγμα στη ζωή. Αλλά μετά υπάρχει η τέχνη, υπάρχει και το σπορτ, το αθλητισμό. Υπάρχουν μερικά έτσι που κάνουν κάτι, είναι σαν εκφράζουν την αγωνία της ζωής, ιδιαίτερα το αθλητισμό. Η τέχνη είναι και κάτι που σίγουρα εκφράζει τη ζωή και από αυτό μάλλον μπορείς να πεις ότι είναι σημαντικό διότι χρειαζόμαστε εικόνες. Δεν ξέρω αν τις χρειαζόμαστε σίγουρα να ζήσουμε, αλλά τις χρειαζόμαστε
να καταλάβουμε ή να απολαύσουμε τη ζωή. Κάπως έτσι. Ή και μπορεί πολλοί λένε ότι η τέχνη τους σώζει, βέβαια, οι καλλιτέχνες οι ίδιοι το λένε αυτό. Αλλά και γενικά εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι ένα πράγμα που μεγαλώνει τη ζωή, την κάνει, την κάνει σπουδαία κάπως από την έκφραση, αλλά κάνει και κάτι πιο πέρα και είναι και ένα μυστήριο πράγμα. Γιατί τώρα θέλεις να ζωγραφίσεις κάτι και να το κάνεις και τι σημαίνει. Είναι, δεν ξέρουμε κι εμείς τι σημαίνει ψυχικά και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Έχουμε σκέψεις και concepts και τέτοια γιατί είναι τέχνη, αλλά τελικά δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι ένα μυστήριο, αλλά σίγουρο είναι πολύ σημαντικό. Διότι είναι και από την άλλη πλευρά ότι αν δεν υπήρχε τέχνη και η ζωή ήταν μαύρη και οι άνθρωποι υπέφεραν και δεν είχαν και ούτε καν ένα τραγούδι να ακούσουν, να χαλαρώσουν ή κάτι, θα ήταν πολύ μαύρη η ζωή τότε και πολύ παράξενη. Ναι. Η τέχνη που κάνεις εσύ όμως θέλεις να κάνει αυτούς που θα δουν τις ταινίες σου να σκεφτούν κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι, τώρα να σκεφτείς το πράγμα είναι... Η σκέψη δεν ξέρω τι είναι. Το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις κάτι ότι κάτι υπάρχει στη τέχνη και σε δίνει κάτι, να το σκεφτείς είναι λίγο στενό κάπως ένα πράγμα που κάνεις εσύ ο ίδιος. Γιατί μπορείς να σκεφτείς τώρα πρέπει να κάνω αυτό ή από αυτό νομίζω ότι είναι και έχεις το concept μέσα σου και κρίνεις κάτι με σκέψη, αλλά καλύτερα είναι να το απολαύσεις και να μην και σκέφεσαι και πολύ και να προσπαθείς να βρίσκεις λόγια να εκφράσεις τη σκέψη που έχεις. Αλλά γενικά μπορείς να πεις ναι, ότι ναι, να σκέφτεται ο άνθρωπος κάτι ή να τον δώσει τον άνθρωπο κάτι να τον βοηθήσει στη ζωή του, κάτι να μπορεί και ο ίδιος να έχει μια ελπίδα τελικά, να κάνει κάτι πιο πέρα, να αγαπάει καλύτερα, να ζει καλύτερα, κάπως έτσι. Ωραία. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ηλία. Να είσαι καλά.